γυναικεία ομάδα βόλεϊ του ΕΓΑΛΕΟ, πείτε μας. Ζητάμε να ανοίξει άμεσα ο αθλητισμός. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ από όλο αυτό το πράγμα. Είμαστε σχεδόν ένα χρόνο τώρα εκτός, με πολύ μεγάλους κινδύνους, και σωματικούς και ψυχολογικούς και οικονομικούς. Η θεωρία το ότι δεν μπορεί να προσφέρει ασφάλεια αυτό το, μέσα στο τοπίο στο οποίο βρισκόμαστε, το να αγωνίζεσαι, να παίζεις βόλεϊ. Θέλω να μας πείτε λιγάκι τι μέτρα λαμβάνατε πριν κλείσουμε και αν συμφωνείτε με αυτή την αφήγηση. Τα μέτρα που λαμβάναμε ήταν αποστήρωση στα πάντα. Δεν μπαίναμε ούτε στα αποδυτήρια όλες μαζί. Αποστηρώναμε μέχρι και τις μπάλες. Τεστ. Εάν ανοίξει ο αθλητισμός, φυσικά και θα κάνουμε τεστ. Είναι αναγκαστικό, συγγνώμη αν διακόπτω, είναι αναγκαστικό να γίνει το τεστ. Είναι πρόθυμοι όλοι οι σύλλογοι, έχουν γίνει τόσες φορές διαδικτυακά συνελεύσεις μεταξύ τους οι σύλλογοι να το στηρίξουν, να ζητήσουν ακόμα βοήθεια για την κυβέρνηση. Γιατί και εμείς οι αθλητές είμαστε πολίτες που την ψηφίσαμε αυτή την κυβέρνηση. Οπότε όπως κάθε πολίτη ζητά τα δικαιώματά του, τα ζητάμε και εμείς, γιατί και εμείς από αυτό ζούμε. Και όταν εμείς δεν έχουμε να πάρουμε ένα επίδομα, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή από τον Οκτώβριο που μας έχουν κλείσει, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο οι ψυχολογικοί λόγοι που είναι πάρα πολύ σοβαροί ή σωματικοί, είναι και οι βιοποριστικοί. Οπότε αν τα βάλετε όλα μαζί, είμαστε πολίτες που ζητάμε τα δικαιώματά μας, πια φτάσαμε στα όρια μας και είναι άμεσα. Ζητάμε μέχρι το πολύ τέλος του μήνα να βρισκόμαστε μέσα στα γήπεδα να προπονούμαστε. Είναι αμαρτία, το κάνουμε από μωρά παιδιά όλοι μας. Υπάρχουν εδώ παίκτες και παίκτριες αρκετά υψηλού επίπεδου, αρκετά να προσπαθούν να ζήσουν στις οικογένειές τους από αυτό. Δεν είναι κάτι το να μπορούν, δηλαδή δεν γίνεται να έχουν ανοίξει κατηγορίες όπως είναι η Α1, και εμείς είμαστε ακριβώς από κάτω από την Α1, είμαστε η κατηγορία Pre-League. Και στην Α1 η μπάλα να μην κολλάει, αλλά στην Pre-League να κολλάει. Όπως επίσης, με συγχωρείς που διακόπτω, να σημειώσουμε ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι μία μπάλα είναι θέα μόλυνσης και να πηγαίνει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και να πιάνουν όλοι τα ίδια πράγματα, που εκεί είναι όλοι ξένοι μεταξύ ξένων, και εμείς που θέλουμε να έχουμε κάνει τα τεστ και να είμαστε αποστηρωμένες και αποστηρωμένοι, να δηλώνουμε ότι είναι μία εστία μόλυνσης. Είναι τελείως λάθος όλο αυτό. Μπορείς να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.